Ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας τροποποίησαν φέτος ακόμη και τη διαδικασία του Εράνου της Αγάπης της Μητρόπολης Δημητριάδος με σκοπό την ενίσχυση του πλούσιου κοινωνικού της έργου. Έτσι λοιπόν, όσοι επιθυμούν να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια μπορούν να το κάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ όπως σημειώνει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο Έρανος της τοπικής εκκλησίας θα διεξαχθεί με τον παραδοσιακό τρόπο την περίοδο του Πάσχα. Ο Έρανος Αγάπης δεν θα γίνει όπως κάθε χρόνο, θα μετατεθεί για το Πάσχα, όμως θα δημιουργήσουμε τον τρόπο μέσα από το διαδίκτυο, όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν, να μπορούν να καταθέσουν χρήματα με λογαριασμό ή με το γνωστό τρόπο που τώρα γίνονται οι σύγχρονες αγορές. Mm-hmm. Στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως μας, και όποιος βάλει Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος θα το βρει, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουν μέσα από τον τραπεζικό λογαριασμό ή με τις κάρτες το ποσό που επιθυμούν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Είναι ο μόνος τρόπος που προσφέρεται αυτόν τον καιρό. Παρά το lockdown, η Μητρόπολη Δημητριάδος δεν άφησε χωρίς βοήθεια τα φετινά Χριστούγεννα τους ανθρώπους μας που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Θα έχουν πλέον όλες οι οικογένειες τρόφιμα από τις ενορίες. Φροντίζουμε να μην υπάρξει σε κανέναν και να λείψει τυχόν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και τα γεύματα δώσαμε σήμερα, αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν τώρα. Όχι πλέον. Μα δεν υπάρχει ο τρόπος μετακίνησης. Ναι. Τα σπίτια γαλήνης πλέον λειτουργούν προσφέροντας ξηρά τροφή. Mm-hmm. Και βεβαίως σε περιπτώσεις εξαιρετικές φροντίζουν νομίζω και οι άνθρωποι που είναι κοντά. Η γειτονιά λειτουργεί, εδώ στην επαρχία έχουμε και αυτό το καλό. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας να μην υπάρξει άνθρωπος και κυρίως που να νιώσει μόνος του. Ας φροντίσουμε έστω και με ένα τηλεφώνημα να κάνουμε συντροφιά σε κάποιους ανθρώπους αφού δεν μπορούμε να τους επισκεφτούμε οπωσδήποτε.